Εισαγγελέα, για να μην ασχολούμαι κιόλα με αυτά. Ποιοι νομίζετε ότι θέλουν να σα κάνουν να Η δουλειά του εισαγγελέα είναι. Όχι, εγώ θα σα Νομίζω ρωτήσω ότι είναι ότι... Όλοι, αυτοί, όλοι αυτοί. η δουλειά οποί... του εισαγγελέα είναι κάτι θα έχετε στο μυαλό σα. Οπότε εγώ θα σα ρωτήσω για συγκεκριμένα. Θα έλεγα, ναι, γιατί είναι γυναίκα, αλλά όχι. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να σύλλω ναι. τι υποθέσει στη δικαστική διερεύνηση, ώστε να μην ασχολούμαι και να μην ερωτάμε συνεχώ για αυτέ τι απειλέ και του εκβιασμού. Θα... Και επίση να πάρουν και κάποιοι το μήνυμα ότι επειδή έχω είμαι καθαρό άνθρωπο και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Ναι. Πάω εγώ πρώτο ναι. ε, στι δικαστικέ αρχέ και ελπίζω να βρουν άκρη. Είδα χτε ότι υπήρχε δημοσίευμα με διαρροή κύκλων κοντζιά. Δεν έχω κύκλου. Ακούστε τώρα, γιατί θέλω να σα το ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Στην εφημερίδα Εστία, ένα δημοσίευμα που το αναπαρήκαγε και η εφημερίδα Καθημερινή, ότι η κύρια πηγή τη διαρροή. Για ένα από τα θέματα τα οποία θεωρείτε ότι σας οικοφαντούν και προσφεύγετε στη δικαιοσύνη, για την εταιρεία με τις Βίζες, είναι κέντρο εντός του μεγάλου μαξίμου. Εσείς αυτά Εγώ τα διαψεύδετε. Εγώ δεν κάνω διαρροές. Δεν τα διαψεύσατε καλύτε... όμω αυτά τα δύο. Όχι, αν ήταν να διαψεύδω κάθε μέρα αυτά που γράφουν για μένα, δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Και χθε είχα και μια σημαντική δουλειά. Γιορτάζαμε τα 80 χρόνια Πανεπιστημίου του, του Πειραία και ήμουν ο ναι. Πριν από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία που μα τίμησε με την παρουσία του και μίλησα για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που κανένα δεν αναφέρθηκε σήμερα στον τύπο για τη σχέση επιστήμη, δημοκρατία και πανεπιστήμιο. Ωραία. Που εγώ είναι... κρατάω ότι δεν έχει. Έχει μεγάλη ψέψε. σημασία. Όχι, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, εγώ το, το, εγώ το κρατώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει. Εγώ διαψεύδω αυτό το ότι το έχει δώσει κύκλη του Κοτζιά οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν κύκλοι κοντιά. Δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχει δημοσίευμα όμω το οποίο, ε, το οποίο λέει και μάλιστα σε εφημερίδε οι οποίε θεωρούνται σοβαρέ εφημερίδε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Και, πολύ σοβαρέ. Και έχετε στο νου σα ότι η διαρροή είναι από κέντρο συγκεκριμένο του μεγάλου μαξίμου. Πω, εγώ λέω ότι είναι μεγάλη ικανότητα ψυχοαναλυτική να ξέρει κάποιο τι έχω εγώ ακριβώ στο νου μου όταν δεν εκφράζουμε. Να, μάλιστα. Λοιπόν. Είναι δηλαδή επιστημονική κατάσταση. Πάμε παρακάτω. Ε, πώς προέκυψαν οι ισχυρισμοί περί χρηματισμού σας και ένα από, αυτό, ένα από τα θέματα που προσφύγατε στη δικαιοσύνη ε, ισχύει ότι στο περίφημο εκείνο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από το οποίο δώσατε και την παρέτησή σας ότι ο Πάνος Καμένος μίλησε για χρηματισμό μέσω εταιρείας που εκδίδει βίζες για λογαριασμό του ΥΠΕΞ. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι και υπόθηκε και την επόμενη σε μια, yeah. μια από τις επόμενες μέρες σε συνέντευξη είναι ότι ο ε, Σόρος έδωσε 50 εκατομμύρια για να αγοράσουμε ανθρώπους στη, στα Σκόπια ε, προκειμένου να κάνουμε τις πολιτικές μας δουλειές. Είναι ολοφάνερο ότι αυτό το επιχείρημα αποσκοπεί σε ένα και μοναδικό πράγμα. Πρώτον, να εκφοβήσει ότι κάποιοι μπορούν να εκβιάζουν, αλλά εγώ δεν έχω πάρει από κάνα ποτέ μου τίποτα. Ξέρετε ότι έρχομαι από πολύ πλούσια οικογένεια και αποποιήθηκα την περιουσία μου. Και αποποιήθηκα την περιουσία μου γιατί είμαι αριστερό, άρα δεν έχω κανένα mm. λόγο να μπλέκω με τρίτου. Και δεύτερον, για να τρομάξουν στην ε, ε, φιλομεία. Και θέλω να, να σα πω ότι αυτό του είδου τα δημοσιεύματα κάναν τη ζωή όσων ανθρώπων θέλουν ειρηνικέ και καλέ σχέσει με την Ελλάδα και στην Αλβανία και στα Σκόπια τους κάνανε ε, να έχουν και δεύτερε σκέψεις, γιατί μόλις εμφανιστούν με φιλελληνικές απόψεις, με απόψεις, yeah. εν πάση περιπτώσει, όχι εθνικισμού και σοβινισμού, τους λένε, α, εσείς τα πήρατε από το σώρος που σας στείλανε από την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά είναι, ε, 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 εγώ δεν έχω εμπειρίες από αυτά, αλλά όπως τα, ε, ε, έξυπνος άνθρωπος είμαι, κατά το μέσον όρο του Έλληνα ανθρώπου, ε, αυτά έχουν στόχευση. Και η στόχευση είναι... Να δυσκολευτεί μια πολιτική ειρήνη και συνεννόηση με του γειτόνου μα και μια πολιτική που καθιστά την Ελλάδα ηγέτη τη περιοχή. Ποιο μπορεί να έχει τέτοια στόχη. Είναι όλε οι δυνάμει που κουλιά. θέλουν αδράνεια και, και βγάζουν λεφτά από την αδράνεια. Όχι, είναι πάρα πολλέ οι δυνάμει και δεν είναι. Ναι. Δεν να κανένα, κανένα κατάλογο. Το Προσέξτε που να δείτε. Αφορά Εγώ τη... κάνω πολιτική εκτίμηση. Τη δεν, δεν είμαι τέτοιο. Η χρηματοδότηση από το Σόρο είναι ναι. το ένα κομμάτι. Το θέμα με τι Βίζε είναι ένα άλλο ναι. κομμάτι. Γι' αυτό σα ρώτησα. Εάν υπόθηκε, γιατί αυτό για το Σόρο αυτά... είπατε ότι πράγματι ε... το είπε ο κ. Καμένο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουν υποθεί Συμβούλιο τρία και γι πράγματα. και πάρα πολύ. Κυρία Στά, έχουν αυτό υποθεί τρία βίζες, πράγματα. Τι ιστορία να σα πω, έχουν υποθεί τρία πράγματα. Πράγμα πρώτο ότι. Έδωσε ο όρο 50 εκατομμύρια. Α τα αποδείξουν. Ναι. Κάπου θα υπάρχει μια ροή. Δεν ξέρω πώ ναι. μεταφέρονται τέτοια ποσά. Δεύτερον, ότι κάποιοι πειράζονται απόρριτα. Εγώ έχω προτείνει στην κυβέρνηση και ενοχλούνται ίσω πολύ εντό και εκτό ε, στι... σε... με αυτού που συζητάω ναι. να γίνει γενίκευση του νόμου που έφερα στη Βουλή και ψηφίστηκε και εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια. Ότι δεν μπορεί να βγάλει κανένα υπουργό λεφτά από απόρριτε ή άλλε τέτοιου είδου πηγέ, ότι αυτά περνάνε μέσα από την. Υπηρεσιακή, δηλαδή από του διπλωμάτε μα, ηγεσία του Υπουργείου να. και εγκρίνεται από τη Βουλή. Και δεν μπορεί να βγει οποιαδήποτε σεν χωρί να υπάρχει έγκριση τη Βουλή και να τα παίρνει η διεύθυνση η αρμόδια. Αυτό λοιπόν εγώ προτείνω και επιμένω, γιατί είναι ένα ζήτημα δημοκρατία, να υπάρχει πλήρη έλεγχο. Και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα ότι θα άξιζε συνταγματική αναθεώρηση να υπάρξει να. και μια αλλαγή που να προβλέπει τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών. Και αυτών των επισήμων και όποιον άλλον πάνε κάποιοι να φτιάξουν. Σωστό, όχι. Όχι για την μεταφορά τη για να το ξεπεράσουμε. Γιατί ε, για μου έκανε εντύπωση: με, αφήστε 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 Να, να σου πω μου έκανε εντύπωση, ότι εδόθησε μια εταιρεία η οποία τελικά το έδωσε στην προηγούμενη εταιρεία το θέμα τη έκδοση τη Βίζα, έω υπεργολαβία. Όχι, 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 δεν το πήρε η προηγούμενη. Όλε οι εταιρείε που δουλεύουν με Βίζα κάνουν υπεργολαβίες. Έχουν υπεργολάβου. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία που να έχει στην Κίνα δικιά τη εταιρεία, που να έχει στο Βιετνάμ δικιά τη εταιρεία. Είναι υπάροχοι. Αυτή είναι η υπεργολάβη. Αυτή η προηγούμενη εταιρεία το πήρε με ανάθεση. Να. Εγώ έκανα διεθνή διαγωνισμό. Πρώτη να. διαφορά. Δεύτερο, στο ε... διεθνή διαγωνισμό όπω πάντα υπήρχαν ενιστάσει. Όχι συχνά. Ναι. οποίε παρέμειψαν στα δικαστήρια. Και τελικά φάνηκε εφάρμοσα... εφάρμοσα... η εταιρεία στην εφάρμοσα... οποία εκδόσατε όχι... να είναι όχι... η δικαιούχο εταιρεία. Όχι όλα. Ναι. Στη, είναι πέντε ζώνε. Στην τέταρτη ναι. και πέμπτη ζώνη υπήρχε μόνο ένα πάροχο που τη ζητούσε, διότι είναι δύσκολε ζώνε. Ναι. Την πήρε έτσι κι αλλιώ εύκολα αυτό. Στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, που πραγματικά υπήρχαν πολλοί ναι. ετούντε να πάρουν τον διαγωνισμό, μια εταιρεία πήρε την πρώτη και δεύτερη ζώνη και μια εταιρεία πήρε την τρίτη. Στην τρίτη εταιρεία αυτέ όλε οι υποθέσει πήγαν στα δικαστήρια. Βγήκαν 9 αποφάσει δικαστηρίων, διότι εγώ δεν πήραξα τίποτα. Ναι. Ήρθαν οι ενστάσει, μπορούσα να υπογράψω, δεν ναι. υπέγραψα και εφάρμοσα όπω έχουν τι αποφάσει των δικαστηρίων. Παρόλο που κάποιοι μου λέγανε να. ότι να μην τι εφαρμόσουμε τι αποφάσει των δικαστηρίων, εγώ είπα και τότε μπορεί τι να βρεθούν κάποιοι κακοπροαίρετοι. Δηλαδή. Θα τα ψάξει η εισαγγελία. Μπορεί να βρεθούν κάποιοι κακοπροαίρετοι που να πούνε, Γιατί δεν εφάρμοσα τι αποφάσει των δικαστηρίων. Νιώθω πολύ ευχαριστημένο που τι εφάρμοσα. Λοιπόν, Και ένα τελευταίο. Μας. Την τρίτη ζώνη, για να είμαι σαφή. Έκανα ένα ερώτημα στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εάν μπορεί η εταιρεία που είναι και πάροχος να, είναι και, να έχει και τον σερβερ του Υπουργείου, διότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής να. Ένωσης που τα αποκλεί. Να. Μου είπε ότι μπορεί, τόσε να το υπογράψουμε. Οι διευθύνσεις μου επισημάναν ότι πέφτουν βαρύτα τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εάν είναι η ίδια εταιρεία σερβερ και πάροχος των Βίζας... Ναι, μην πούμε λεπτομέρειες αυτό. Όχι, αλλά το έστειλα για προδικαστική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, Αλλά αυτά έχουν πάει όλα στην εισαγγελέα. Αισθάνεστε καλυμμένος γιατί έχετε ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. αλλά επειδή είναι αυτά τα οποία... αυτά, εγώ σας τα ρωτάω γιατί αυτά... Στη ναι. δικαιοσύνη αυτών των διαγωνισμών. Δύο χρόνια διάρκεσε και εφάρμοσα όλε τι αποφάσει που Γιατί είναι αυτά τα οποία επικαλούνται όσοι θέλουν εντάξει, να εντάξει, πούν ότι εσεί. Ναι, ναι. Αυτά την πρέπει να σα ρωτήσω όμω κι εγώ. Τελικά το ερώτημα παραμένει. Γιατί παραιτηθήκατε από την κυβέρνηση, διότι Και γιατί εσεί παραιτηθήκατε και ο κύριο Πάνο Καμένο. που ήταν... Με του. Αυτό είναι μια συναισθηματική προσέγγιση. τα πολιτική, διότι η πολιτική έχει ηθική. Αλλά όπω ξέρετε, είμαι και τσάβο ότι η πολιτική πρέπει να έχει και συνέσημα. Σε δύσκολου καιρού δεν μπορεί να κάνει πολιτική σαν τεχνοκράτη. Τότε δεν χρειαζόντουσα πολιτική. Η πολιτική χρειάζεται. Δεν ήταν για μια παρόρμηση και... δη... δηλαδή. Καθόλου. Δεν ζυγίσατε το, το πολιτικό timing να πείτε Καθόλου. ότι αυτή τη στιγμή. Τη... Γιατί είναι δεδομένη η, Ήτανε, ήταν... η διαφορετικότητά σα Ήδη... απέναντι στον πάνω καμένο, Ήδη... ο οποίο σα νίκησε τις... εντό εισαγωγικών. Σε αυτή την αντιπαράθεση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Η Ελλάδα έχει δύο. Πολιτικέ είναι εξωτερική πολιτική. Η μία είναι να λύσουμε τα προβλήματα. Να μην είμαστε το πρόβλημα, να είμαστε αυτοί που τα λύνουμε. Ναι. Είναι μια πολιτική που αναβάθμισε τη χώρα τα τέσσερα χρόνια. Έχουμε κάνει 17 διεθνεί καινούριες οργανώσει. Έχουμε φέρει Γάλλου και ΙΠΑ με συμφωνίε που κάνουμε και θα εμφανιστούν σε λίγου μήνε. Του έχουμε φέρει να προστατεύσουν την Κύπρο ναι. για να έχουμε μια και τι ενεργειακέ δομέ που φτιάχνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Αυτέ είναι μεγάλε επιτυχίε ελληνική εξωτερική πολιτική. Μα ακούνε. Θέλουν να, να κουβεντιάζουν, μα συμβουλεύονται για πάρα πολλά πράγματα πάρα πολλέ χώρε στον κόσμο και ανάμεσα στι δύο ή τρει μεγάλε δυνάμει τη εποχή μα, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ, έχουμε εξαιρετικά καλέ σχέσει και στρατηγικέ διασυνδέσει. Uh -huh. Αυτή η πολύ καλή εξωτερική πολιτική ήθελε και θέλει να λύσει ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, Κυπριακό. Αλλά όχι με αδράνεια να αφήσουμε να έρθει το Κυπριακό όπω ήταν στο παρελθόν, βάζοντα στο τραπέζι ένα θέμα που το ξεχάσαν Ενεργητικά. όλοι. Ενεργητικά. Θα δούμε τι ενέργειε που κάνατε σε ποιο θέματα που ξεχάσαν θέματα όλοι. Τώρα. Ξεχάσαν, ναι. όλοι τις ναι. ξεχάσαν όλοι τι εγγύσει και την ασφάλεια. Να σηκωθούν να φύγουν mm. τα κατοχικά στρατεύματα. Μου επιτέθηκαν όλοι όταν έβαλα το ζήτημα τη εγγύση. Μόνο μου ήμουνα. Εκτό από τον Αλέξη τον Τζίπρα που το στήριζε. Μα γι' αυτό σα ρωτάω τι έγινε. επιβεβαίωσε η ζωή, η ζωή επιβεβαίωσε ότι είχα δίκιο. Ναι. Δεύτερον, θέλω να λύσω τα προβλήματα με την Αλβανία. Θεωρώ θα το... ότι δεν πρέπει να δίνουμε τροφή. Να το βάλουμε μετά στον το θέμα τη Αλβανία, Εθνικισμό, και ούτε σε Έλληνε Θα εθνικιστές. το βάλουμε το θέμα. Θέλω λίγο να παραμείνω Ξέρετε εδώ. ότι κάποιοι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν μέχρι σήμερα τα σύνορα. Και εξακολουθούμε σήμερα τυπικά... Τι είναι αυτοί κάποιοι, κύριε Κοντζιά, πάρα πολλές. πολύ. Θα του δείτε. Διαβάστε τι εφημερίδε για να διαπιστώσετε. Όχι, πρέπει να τα ακούσουμε και τώρα εδώ που τα Εγώ κάνω την πολιτική αξιολόγηση. Να, να, τα ακούσει και Λέω, ο κόσμο. Λοιπόν, να ότι να κάποιοι, Δεν είμαι εγώ αυτό. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα και τα βέβαια. οποία βρίσκονται στην κυβέρνηση. Μιλάω για πολιτικά πρόσωπα που είναι παντού στον ελληνικό Εκτός πολιτικό και Εκτό από το παντού στην κυβέρνηση υπάρχουν Α, μιλάτε για, για, για του το Ανέλ, για τον κύριο Όχι Καμένο. Όχι μόνο. Μιλάω για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόλεμο, που υπάρχει ακόμα τυπικά με την Αλβανία. Να. Ότι δεν πρέπει να αναγνωριστούν τα σύνορα και να παίζουμε τα παιχνιδάκια του ύμνου. Έχω μια αδελφή, κουκλή αλληγερή. Αυτά να. δεν πρέπει να γίνουν. Γιατί να. τροφοδοτούν τον εθνικισμό και στην Αλβανία. Και εμεί οφείλουμε να πάρουμε το βάρο τη λήψη αποφάσεων και να δώσουμε λύσει ώστε να δώσουμε ηγετικό ρόλο στην Οπότε χώρα κυβέρνηση. Οπότε θεωρείτε περιοχή. ότι πρέπει η κυβέρνηση να τρίτο, προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία για το θέμα τη Αλβανία. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση η όλη η διαδικασία, διότι και ο ΜΕΤΑ εκεί έχει κολλήσει έχει, με γιατί την κυβέρνηση. Γιατί αυτό αναγνώριση είπατε τώρα, και ως... μάλιστα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, είχατε πει ότι εγώ ναι, πριν πάω διακοπέ θα λύσω το αλβανικό. Αλλά ο ΜΕΤΑ αρνήθηκε να αναγνωρίσει τι διαδικασίε και τη διαπραγμάτευση που έκανε η αλβανική πλευρά μαζί μα για τα θέματα τη ε, ΑΟΣ. Οπότε λέτε ότι δεν είναι το κατάλληλο timing αυτή τη στιγμή. Οι Αλβανίοι ακόμα έχουν και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Η διαπραγμάτευση για την ΑΟΣ έγινε ξανά. Διότι δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει συνένεση από το συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά σήμερα ναι. δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Αλβανία γιατί μόνο δύο δικαστέ έχουν μείνει από του 11 μετά από τι αλλαγέ που κάνουν. Οπότε για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, λέτε ότι τώρα δεν είναι ο κατάλληλο χρόνο. Όχι. Εγώ λέω ότι τώρα πρέπει να παλέψουμε για να κάνουμε τον χρόνο κατάλληλο. Μάλιστα. Εγώ δεν Και είμαι παθητικό. Ποιε ήταν αυτέ που θα πηγαίνουν. Του καλοκαιρινού. Του το Αυγούστου, 10 μέχρι μήρες. Το καλοκαίρι του... Μα τα είχαμε λύσει ουσιαστικά δηλαδή... σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών. Μάλιστα. Και εκεί γιατί κόλλησε κόλλησε από την πλευρά τη Αλβανία. Γιατί είχε λίγο. ο ΜΕΤΑ και το συνταγματικό δικαστήριο να έρθω, Να έρθω πάλι λίγο. Και είχαμε και το τρίτο για να, θέμα. Για, αφήστε με τώρα, θέλω να κλείσω ένα θέμα που το αφήσαμε ανοιχτό. να κλείσουμε το θέμα του περίφημου Υπουργικού Συμβουλίου. Στο Ηράκλειο, που είσαστε πριν από λίγο καιρό, είχατε πει πω έχει κλείσει ο κύκλο τη συνεργασία με του ΑΝΕΛ. Και ότι πρέπει να, να υπάρξουν νέε προοδευτικέ συμμαχίε. Αυτή δεν έχει σχέση με το Υπουργικό Συμβουλίο. Αυτό όμως. το είχατε πει στον Πρωθυπουργό. Ασφαλώ. Και σας τι σα είχε πει, Σα είχε πει ότι συμφωνεί με αυτή την πολιτική εκτίμηση ή όχι. Να πω. Το 2012 έβγαλα ένα βιβλίο που λεγόταν η πολιτική... Τώρα ας έρθουμε Όχι, 18. όχι, όχι. Πρέπει να το εξηγήσω. Θα οι το διαβάσω αυτό, και αυτό το βιβλίο μας... και λυπάμαι που δεν το έχω διαβάσει. <laughs> δεν πειράζει. Αλλά... Είναι και μεγάλο. Δεν θα βρείτε χρόνο. Είπα ότι Μην η κυβέρνηση αυτό. που έρχεται yeah. δεν είναι κυβέρνηση αριστεράς. Είναι κυβέρνηση σωτηρίας. Και επειδή Ωραία. είναι κυβέρνηση σωτηρίας μπορούμε να συναργηστούμε και με τη λαϊκή δεξιά. Κατά να. συνέπεια δεν είχα καμία αντίρρηση και συνενούσα να γίνει συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και μικρότερων δυνάμεων κινήσεων όπως είναι το πράτο Οπότε που ανήκει. Οπότε τι προέκυψε εν τω μεταξύ. Τέλειωσαν τα μνημόνια. Τέλειωσε ναι. αυτή η ιστορία. Και ερχόμαστε σε μια νέα φάση διακυβέρνησης. Στην οποία φάση διακυβέρνησης ναι. χρειάζεται να ανασυγκροτηθεί η δημοκρατική παράταξη. Ωραία. Και να, να υπάρξει. σωστά μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με δυνάμει σοσιαλιστικέ και και ένα διαφορετικό πρόγραμμα από ό,τι η κυβέρνηση του Ντέβιτ. Και να σα ρωτήσω λοιπόν αν Εκεί, το ήταν κατάλληλο τώρα που είναι σε εκκρεμότητα ακόμα η δεν... συμφωνία των Πρεσπών. Δεν προσπαθώ έχει... να καταλάβω γιατί, Α, με ποιον θα πάω πω. και ποιον θα αφήσω από το περίφημο αυτό υπουργικό συμβούλιο. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας άφησε εσά και πήγε με τον κύριο Καμένο. Θεώρησε ο ότι ο δεν ήταν έχει... το κατάλληλο Α, timing αφού το συμφωνούσε με αυτή την πολιτική ρωτήσετε. θέση. Αν θυμόσαστε, προηγήθηκε το, το Σεπτέμβρη η επίσκεψη του κυρίου Καμένου στη ΣΥΠΑ. Ναι, και βέβαια. εκεί στι είπα και βγαίνοντα από τον Άτο, δεν θα πω ότι συζητήθηκαν εσωτερικά, δεν είναι τη στιγμή. Μίλησε για την ανάγκη οι τρει χώρε, Βουλγαρία, Αλβανία και Ελλάδα, να γίνουν εγκύτριε δυνάμει ναι, τη Φύρομ. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να βγάλουμε πάνω από το σβέρκο τη Κύπρου, εμεί το προτείνουμε για το σβέρκο άλλη χώρα. Ναι. Και επίση πρέπει να θυμηθούμε ότι στην Φυρομία υπήρξε ένα εμφύλιο πόλεμο πριν 15 χρόνια ανάμεσα στου Αλβανού και στου Σλαβομακεδόνε, ο οποίο ναι. καταλάγιασε. Και δεν είχαμε κανένα συμφέρον να τον σηκώσουμε αυτό. Να. Δεν νομίζω ότι κανένα Σλαβό Μακεδόνα θα δεχόταν εγκύτρια δύναμη την Αλβανία πάνω στο Σβέρμα. Ξέρετε γιατί δηλαδή, επιμένω σε αυτό. Είναι έξω από την, έξω την, την πολιτική μα. Νομίζω όμω, αφήστε με ναι. να σα πω. Ναι, βέβαια. νομίζω ότι εδώ υπήρχε μια θεμελιακή πολιτική διαφωνία. Η οποία θεμελιακή πολιτική διαφωνία κάποιοι προσπάθησαν να την εμφανίσουν ω μια προσωπική διαφωνία και τη ερωτή σας εκεί πάνε, ανάμεσα στον Καμένο. Αφήστε να σα πω. Προσπαθώ να καταλάβω. Ανάμεσα στον Καμένο και σε μένα, και μετά να εμφανιστούν ότι είναι, έχουν πρόβλημα με το χαρακτήρα μου, α πούμε, ή με το ότι είμαι ζώρικο παιδί παιδί. Αυτό εγώ. το επικαλούνται κάποιοι. Ναι, αλλά αυτό, αυτό εγώ είναι φτώχεια ήθε... και πολιτικών επιχειρημάτων. Ε, Γι' αυτό σα θέτω το θέτω πολιτικό θέτω επιχείρημα τα είναι... εγώ τώρα. Το πολιτικό επιχείρημα είναι το εξή. Στι 20 του Σεπτέμβρη Υπήρξε μια ανακοίνωση από τον κύριο Πρωθυπουργό όταν συνάντησε τον κύριο ή τη 19 Σεπτέμβριου, Μπορεί να κάνω μια μέρα. Συνάντησε τον κύριο Καμένο και είπε τον Μάρτι θα ξανασυζητήσουμε το ζήτημα τη συμφωνία. Mm. Και εγώ είπα αυτό πολύ απλό. Η συμφωνία μπορεί να περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων να. και να πάρει του 80 ψήφου και μπορεί να έχει και περισσότερου και να μην εμφανιστήκανε. Και άρα να περάσει και στη δεύτερη ψηφοφορία το Δεκέμβρη. Και τι λέει η συμφωνία αυτή που υπογράψαμε ο Αλέξη Λέει ότι άμεσα, αμελητή, πρέπει η συμφωνία να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να ψηφιστεί. Πώ είναι η διαδικασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αν δεν θέλουμε να το τρενάρουμε, Είναι μια εβδομάδα. Να. Και νομίζετε εσεί ότι ο Ζάεφ που έχει φτύσει αίμα τώρα, και όλοι αυτοί οι βουλευτέ είναι γείτονα, φίλοι, χώρα που έχουν φτύσει αίμα, δεν θα ζητήσουν την εφαρμογή τη συμφωνία για να τελειώνουν με όλη αυτή τη διαδικασία. Με λίγα λόγια, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η πολιτική σας εκτίμηση που από ό,τι αντιλαμβάνομαι στη συζήτηση που είχατε έβρισκε σύμφωνο και τον Πρωθυπουργό... Δεν ότι είπα ο... κάτι τέτοιο. Εγώ δεν αξιολογώ ε, είπα τον απο... κύριο. Ε, είπα, είπα από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά εγώ, εγώ, εγώ να το διευκρινίζω. Ο κύριος Πρωθυπουργός Εντάξει. και φωνή έχει και βάρος το, έχει. Είπα, το είπα με ακρίβεια. Από ό,τι μπορώ εγώ να Ωραία. αντιληφθώ, να εικάσω δικιά μου άποψη. Είναι δικό μου συμπέρασμα. Ε, ότι ο κύκλο τη συνεργασία με του Ανέλ τελείωσε. Για ότι μένα, θα έπρεπε να τελειώσει με τώρα είδους... πριν έρθει η συμφωνία στη Βουλή, Όχι, τον Πρεσπό. Για μένα δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή απέναντι σε κάποιον που λέει ότι θα ανατρέψει την κυβέρνηση αν έρθει Μάλιστα. η συμφωνία. Αυτή και δεν υπάρχει ανοχή να κάνει κι άλλο. Και γιατί δίνετε εσεί τη δημοσιότητα. Γιατί είναι μια επιστολή που έχω απόψει, αναλύσει και κατά τη γνώμη μου. Συστάσει, α το πούμε έτσι, εισαγωγικά προ τον κύριο Πρωθυπουργό, τι κατά γνώμη πρέπει να γίνει και τι είναι σωστό και τι πρέπει να προσεχθεί. Ναι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τόσε διαρροέ, οι οποίε άπτονται. Ούτε μέχρι μία δεν του, έπεσε μέσα. Μέχρι Ά, δεν και δεν του πόσο καλό, καλό παιδί όπω είπατε είστε ή όχι, και είστε παρορμητικό κτλ., θα ήταν. Αυτέ ε, είναι. Ε, ε, και ειλικρινέ να τη δώσετε κ. στη Στά, δημοσιότητα. Αυτή η επιστολή, αν την ήθελα για τη δημοσιότητα, θα την έδινα στη δημοσιότητα. Ναι. Όπω έχω δώσει πολλέ άλλε επιστολέ στη ζωή μου. Ναι. Αυτή η επιστολή απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό τη χώρα και είχε σκοπό την κατά τη γνώμη μου βοήθεια που όφιλα να Είχατε του δώσω φεύγοντας. Είχατε υποβάλει παρέτηση και άλλη φορά. Ναι βέβαια, είχα υποβάλει την ημέρα που... Είχατε συγκρουστεί με τον κύριο Γιώργο Τσίπρα για όχι, κάποιο άλλο όχι, θέμα. Όχι, ο Γιώργος Τσίπρας δεν είναι ε, τώρα ουτε υπουργικό συμβούλιο, ούτε τίποτα. Μαθαίνω από πληροφορίες Α, ότι αναφέρεται... Τα περιστατικά. Αλλά κοιτάξτε, υπήρσαν... δεν, δεν με ενδιαφέρει αυτό Εγώ σας. Αυτό που υπήρξε, mm. δεν είχα πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα για να έχω κάτι yeah. ανάμεσά μου με τη δουλειά του. Έχω πάντα ζήτημα και συναξιολογώ τότε, οποιοδήποτε. Τότε με κάποιο περιστατικό λοιπόν, είχατε ξαναπαρατηθεί. Λοιπόν, όχι, παρατήθηκα στι 19 του Σεπτέμβρη, είπα στον κύριο Πρωθυπουργό και το είπα και στη Νέα Υόρκη, όταν yeah. ο Υπουργό Εθνική Άμυνα πρεσβεύει διαφορετική πολιτική. Και δεν ναι. υπάρχει καμία αντιμετώπιση αυτού του γεγονότο. Ναι. Εγώ με κυριεστάτη. Όταν δεν έγινε δεκτή. Είμαι σοβαρό άνθρωπο. Και δεν, δεν επιμείνατε και δεν έγινε και δεκτή. Δεν επέμεινα μέχρι τέλου, γιατί βγήκε η ψηφοφορία στην, στα Σκόπια ναι. που, δισ, τη, του δημοψηφίσματο που δυσκόλευε και ναι. κάποιοι θα το συνδέαν με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Παρόλο που εγώ έχω ναι. θετική άποψη για το δημοψήφισμα. Ναι, Αλλά εξακολουθώ να σα λέω, κυριεστάτη, ναι. αυτό που πραγματικά πρέπει να μα ενδιαφέρει. Είναι πω η Ελλάδα δεν θα ξαναεπανέλθει πίσω 10 χρόνια ναι. σε άγονου εθνικισμού, στο να ανταγωνίζονται οι πολιτικέ δυνάμει, ποιο θα πει την πιο βαριά κουβέντα από του γειτονέ μα. είναι το πιο σοβαρό που λέτε. Είναι Όλες. το πιο σοβαρό από όλο να. το ζήτημα. Και πω εμεί τον ηγεμονικό μα ρόλο δεν θα το βλέπουμε να κραυγάζουμε ενάντια στου γειτονέ μα, αλλά στο να εμπεδώνουμε μια πολιτική. Να που να διευκολύνει την ανάπτυξη της δικιάς μας χώρας, την αναβάθμιση του ρόλου μας και να συμπαρασύρει σε αυτή την αναβάθμιση και ανάπτυξη και του γειτονές Όταν Όταν λέτε εμείς δεν πρέπει να κραυγάζουμε, προφανώς εννοείται το χώρο στον οποίο εσείς δεν Όχι, όχι, Ελλάδα, όχι, πολιτικά, η Ελλάδα. Η Ελλάδα, να τους εννοείται συνολικά. Όχι, όχι, χωρίζω την Ελλάδα σε ένα χώρο ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν... Να είμαστε ενεργητικοί στην πολιτική μα, yeah. να παίρνουμε την ευθύνη yeah. που έχουμε. Και εγώ πήρα σε όλα τα ζητήματα την ευθύνη mm -hmm. που έχω και να παλεύουμε για να δώσουμε λύσει. Και υπάρχει ένα άλλο χώρο που του αρέσει η αδράνεια. που Α πούμε, yeah. το Υπουργείο Εξωτερικών ω Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να του άρεσε η... ο yeah. τίτλο Υπουργείου Εξωτερικών. Φέρνει και ορισμένου ψήφου και σταυρού παραπάνω, δεν κάνει τίποτα και δεν σε βαράει κανεί. Και να περνάει ο χρόνο έτσι και να συσσωρεύονται τα προβλήματα. Εγώ να. είμαι ο παδό και εξωτερικέ πολιτικέ, διότι η αδράνεια δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Η αδράνεια το μεγάλωσε, το σάπισε και το έστρεψε ενάντια μα. Αυ, και αυτό σε όλα λέτε, τα ζητήματα κινήθηκα. Εγώ να σα πω τώρα για Αυτό θα που τα ζώνη. λέτε, Εδώ θα αρχόμουν, λοιπόν. <laughs> εδώ θα αρχόμουν, αφού <laughs> είστε, δεν λέω ότι είμαι στο μυαλό σα. Δεν είστε ο παδό. Φαίνεται ότι, ότι είσαστε. Αφού δεν είστε ο παδό τη αδράνεια, ναι. μία μέρα μετά την παρέτησή σα ανακοινώσατε την εφημερίδα. Όχι μία μέρα μετά την παρέτησή μου. Πότε. Μετά την παρέτηση. Δύο πάνε. χρόνια πριν και ένα χρόνο πριν σε συνεντεύσεις μου, ναι. θα δείτε ότι προαναγγέλλω την Αγιαλήκη Δεζόνη. Ωραία. Ένα. Ναι. Δεύτερον, αυτή η πρόταση τη Αγιαλήκη ζώνη έχει παραδοθεί έξι μήνε πριν ναι. στον πρόεδρο τη Δημοκρατία και στον πρωθυπουργό, που Αχα. συμφώνησαν. Τρίτον, πριν βγω να μιλήσω, στο... να πω το αποχαιρετιστήριό μου, ρώτησα τον πρωθυπουργό τη χώρα, Έχει καμία αντίρρηση να αναφερθώ στη Συγιαλήκη ζώνη και, και στη σας δουλειά σας που υπέρω. κάναμε. Ναι. Και μου είπε ναι. Γιατί κάποιε διαρροέ διαβάζω. Αυτό και εγώ. ήθελα να σα ρωτήσω. Είπε, ναι. ότι και εγώ τι είπα. Προκαταλάβατε τον όχι, Πρωθυπουργό. Όχι, αφού σε το, το ξέρει έξι μήνε. Με τον τρόπο, την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. Όχι, έξι μήνε το ξέρει. Θα σα το πω και Τότε αυτό. Τότε γιατί άλλαξε τον τρόπο. Αυτό ρωτήσατε. Μετά. Αφήστε να σα πω. Εγώ είπα στον Πρωθυπουργό, μπορώ να βγω. Και τι έκανα. Δεν είπα το κάναμε. Προανήγγειλε ότι έχουμε κάνει μια δουλειά δύο ετών. Και θα μου επιτρέψετε να σα εξηγήσω. Η δουλειά για τι Αγιαλίτιδε. Δεν είναι ένα καλαμπούρι. Βγάζω ένα προεδρικό διάταμα και λέω από 6 τα πάω στα 12 σε κάποιο σημείο τη χώρα όλη ναι. την χώρα. Θέλει μεγάλη προεργασία πριν. Ποια είναι η προεργασία, η βασική, Πρώτον, αυτό είναι ένα κόλπο. Ναι. Η, η Αγιαλήτη δεν είναι η 6 μίλια ή η 12. Ναι. Αν ξεκινήσετε από εδώ, χάνουμε. Πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ. Δηλαδή από την γραμμή βάση του κόλπου, όπω αναφέρουμε. Ναι. Να Κατά συνέπεια, αυτόν τον κόλπο εγώ πρέπει να τον κλείσω. Να. Και πρέπει να του φτιάξω και γραμμέ βάσει και αλλού που να κάνω χωρί κόλπου. Αυτά τα δύο στοιχεία, κλείσιμο κόλπου και γραμμή βάσει, πάει στον ΟΗΕ. Mm -hmm. Και μένει εωρούμενο για ένα χρόνο στον ΟΗΕ, αναμένοντα αν καμιά τρίτη χώρα έχει ενστάσει. Mm -hmm. Κατά συνέπεια, αυτή η δουλειά ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, ακριβώ για να κάνουμε το κλείσιμο των κόλπων και ακριβώ για να κάνουμε τι γραμμέ βάσει. Μετά, μετρήσαμε με ακρίβεια την Αγιαλή Κυδαζόνη. Τι σημαίνει μέτρημα. Σημαίνει ότι χρησιμοποίησαμε του καλύτερου χαρτογράφου τη Ελλάδα και του ελληνικού ναυτικού Να. και του καλύτερου χαρτογράφου παγκοσμίω Βρετανού, Καναδά, που είναι οι καλύτεροι, Να. και του οποίου μα διεκδικούν χρόνια τώρα. Μα πάρουν οι Τρίτοι, αλλά εμεί του έχουμε Να. και του αξιοποιούμε και μα πιστεύουν. Και μετρήσαμε με ακρίβεια Να. όλα τα μεγέθη. Οπότε, Αυτή είναι η δουλειά τη Αγιαλή Τη. Οπότε, κύριε Κοντζιά... Συγγνώμη να σα πω. Τώρα για την προεδρικό θε, διάταγμα. Θε, 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 πρέπει θε, να σα το εξηγήσω. Θεωρώ θε, θε, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μα είπατε. Αλλά, ότι είναι... ρωτήσατε τον Πρωθυπουργό βεβαιότατα. να αναφέρετε αυτό. Βεβαιότατα. και βάσει προεδρικών διαταγμάτων. Βεβαίωτα. Μα το έχει δει στα προεδρικά διαταγμάτε. Και σας μα είπε: Οκ. Okay. Ακούστε να σα πω τώρα. Οπότε δεν το προκαταλάβατε από ό,τι μα λέτε. Εμεί το 1995. Λέω να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί ναι, έχουμε αλλά φτάσει στα έχει 30 συμ... λεπτά και έχουμε και άλλα θέματα. Ναι, αλλά αυτό έχει σημασία. Το ναι. 1995 ψηφίσαμε το Διεθνή Νόμο για το Δίκαιο τη Θαλάσση. Ναι. Το 1982. Και εκεί έχουμε ψηφισμένο νόμο. Ναι. Και λέει ο, νό, ο ψηφισμένο νόμο ότι με προεδρικά διατάγματα υλοποιείται οι προβλέψει αυτού του Διεθνή Νόμου. Δηλαδή μόνο με προεδρικά διατάγματα. Δεν λέει μόνο, αλλά λέει Α. με προεδρικά διατάγματα. Ναι. Κατά τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου και σοβαρών επιστημόνων, όχι όλων. Το προεδρικό διάταγμα είναι η ορθότερη ε, μέθοδος, διότι ο νόμος, αν βάλτε νόμο, είναι Να. σαν αέρι κάθε φορά τον προηγούμενο νόμο του 1995. Μάχτα. Σε κάθε Αλλά δεν περίπτωση την αντίδραση τη Τουρκία Προσ, την ξέρατε, είπατε. Να σα πω και τον κύριο Τσαβούσογλου. Τι, του είπα, γιατί είπα, να δεις... την επομένη το... ακούσαμε όχι, 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 τα προσέχτε. γνωστά περί Μπέλη και λοιπά. όχι, 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 όχι. Δεν, διαβάσανε οι, οι συνάδελφοί σα με προσοχή την ανακοίνωση τη Τουρκία. Πρώτα απ' όλα, εγώ του τσαβούσα ότι το ανακοίνωσα. Δεν τον ρώτησα. Ναι, το έχετε πει δεν αυτό. του πέφτει λόγο. Του είπα να ξέρει αυτό. Αλλά Και εκείνο μου όμως. είπε: Όχι, δεν αντέδρασε, mm. Μου λέει ότι δεν μπλέκεται με την υφαλοκρηπίδα, του λέει η υφαλοκρηπίδα, ανάλυση. Λίγο καθυστερημένα αντέδρασε η αλήθεια. Συνόμη. Δύο μέρε μετά κι αυτό. Αλλά... Συγγνώμη. Ναι. Αλλά εκεί όταν αντιδράσαν, είπανε που είναι οι απέναντι a Ναι. Τα Ιόνια δεν είναι απέναντι σε χθε. Mm. Απέναντι σε είναι τα νησιά που σι... του, του, του Ανατολικού Αιγαίου που συνδέονται με την υφαλοκρηπίδα κατά την άποψη τη Τουρκία. Ναι, βεβαίω, ανοίγει το προηγούμενο, έτσι, δεν είναι. Α, δεν, αυτό έπρεπε, το προηγούμενο. Δεν πρέπει να το κάνουμε κάποτε, να κλείσουμε ναι. τους του κόλπου μα, να, να κάνουμε γραμμέ. Κοιτάξτε, μου, μου κάτι να άλλο. Επεκτείνουμε δηλαδή την Ελλάδα. Ναι. Και αντί να βγουν και να ζητάνε συγγνώμη όλοι αυτοί οι οποίοι επί 50 χρόνια, δηλαδή από το 1982, 45 γιατί, χρόνια, γιατί αυτό που, που καταλάβατε είναι, είναι ότι ο Πρωθυπουργό κατελήφθη εξαπίνη στο θέμα αυτό και τα δώσει την απαντή Δεν κατέλαβα κανέναν ε, ο κύριο Μτσοτάκη, σε συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει πρώτε δυσπιστία κατά τη κυβέρνηση μετά τι 18 Δεκεμβρίου, νομίζω είπε, πριν ε, έρθει στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών. Α το κάνει. Εσεί θα στηρίξετε την κυβέρνηση βέβαια. εκεί, βέβαια. Και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και Πρέπει αν... να σα πω μόνο να. ότι να. θέλει μια προσοχή ο τρόπο που να. αλλάζει την παράγραφο 49 να. του συντάγματο των Σκοπίων η κυβέρνηση Ζάεφ. Διότι ενώ η μία παράγραφο είναι ορθή, δηλαδή μα. φεύγει από τι εθνικέ μηνότητε που στηρίζουν στο εξωτερικό και πάει στον απόδημο και στη διασπορά, όπω είναι το 108 του δικού μα συντάγματο, η δεύτερη παράγραφο. Θα κατέβετε στι εκλογέ που... με το κίνημα Πράτο. Θα το δούμε. Αυτό θα που το θα δούμε, κάνουμε τώρα. Είχατε πει τώρα... στην Κρήτη αυτό που λένε θα... δε... που... δε... που... για σήμερα Όχι. είναι για αύριο, το αύριο είναι τώρα. Όχι, το αύριο Γιατί αύριο κάνετε περιοδίε όλη την Ελλάδα Ακούσα τώρα. να σα πω. Το Πράτο θα στηρίξει ψηφοδέλτια στην τοπική αυτοδίκηση. Ναι, αυτό, που, θα με έχετε, που θα είναι ναι. με δυνάμει σοσιαλιστικέ, που θα είναι με δυνάμει του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι αυτοτελεί. Τοπικέ εκλογέ δεν θα, θα κατέβετε, θα πρέ... δεν το το στις και θα το αποφασίσετε. Θα το αποφασίσετε με τον κύριο Τσίπρα τώρα είναι σχέσει στοργή ή οργή. Εγώ δεν έχω οργή ποτέ με κανέναν. <laughs> δεν κρατάω οργή έτσι κι αλλιώ και κακέ. Δεν το αργεί ούτε οργή. Όχι, εγώ έχω μια εκτίμηση βαθιά στο ταλέντο και στα χαρίσματα του κύριου Τσίπρα, αλλά έχω και τι απόψει μου για τι πολιτικέ αδυναμίε τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Κοτζιάνα, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μα δώσατε και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί η χρονιά αυτή είναι χρονιά με πολλέ πολιτικέ εξελίξει. καλά, κύριε Αστρανιά. Λοιπόν, νομίζω ότι.